Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Από την προηγούμενη μεγάλη συγκέντρωσή μας πριν ένα χρόνο εδώ στο Αγρίνιο, θα λέγαμε πως οι εργάτες και οι εργάτριες, οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες των εργατικών λαϊκών οικογενειών έχουν ακόμα περισσότερους λόγους να συμπορευτούν με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες και στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε περισσότερους λόγους για να πάρουν τη θέση τους δίπλα στους κομμουνιστές, στους αγώνες, για να φτάσουν στις κάλπες με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Και επειδή έχουν αρχίσει ήδη τα διλήμματα, στην πραγματικότητα οι εκβιασμοί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μαζί φυσικά με τα διάφορα καλοπιάσματα, τώρα είναι η ώρα ο καθένας και η κάθε μια να σκεφτούν ποιο είναι το πραγματικό δίλημα από τη σκοπιά του λαού και να δώσουν την απάντησή του σήμερα. Το πραγματικό δίλημα χωρίς περιστροφές είναι ένα. Ή θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του και αδύναμη η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, ή θα είναι δυνατή η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, ό,τι χρώμα κι αν έχει, και ο λαός θα είναι αδύναμος και ανασφαλής. Όσοι και όσες λοιπόν αυτό θέλουν, δηλαδή να είναι πραγματικά δυνατός ο λαός, χωρίς δεύτερη σκέψη, τώρα να πούν ενισχύουμε παντού το ΚΚΕ, το κάνουμε πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και όχι πιο από τα διάφορα κυβερνητικά σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι από τα επιτελεία του συστήματος, τελικά θα προκριθεί. Τα όμορφα σενάρια όμορφα καίγονται, πρέπει να πει ο λαός. Και έτσι με τη στάση του να κάψει τα διάφορα αντιλαϊκά κυβερνητικά σενάρια. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο, για τους αγώνες του. Για να μπορεί να διαμορφώσει καλύτερες προϋποθέσεις, να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπάσει κατακτήσεις, για να ανοίξει νέες δυνατότητες στο δρόμο της ριζικής ανατροπής. Σήμερα όλοι και όλες έχουμε πολύ μεγαλύτερη πείρα. Άλλωστε συμφωνούμε, δεν μας έχουν τύχει και λίγα. Όμως όλα, η εκμετάλλευση, η ανεργία, η φτώχεια, οι οικονομικές κρίσεις, οι πόλεμοι, είναι οι τρανταχτές αποδείξεις ότι αυτό το σάπιο σύστημα, ο καπιταλισμός, όχι μόνο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες μας, αλλά θα μεγαλώνει συνεχώς τα αδιέξοδα στη ζωή μας. Και αυτό ανεξάρτητα από το ποια αστική πολιτική δύναμη, φιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνη της ή με βοήθεια από το ΠΑΣΟΚ ή άλλους πρόθυμους, παίρνει κάθε φορά την κυβερνητική σκυτάλη για να διαχειριστεί αυτά τα αδιέξοδα. Γιατί το κριτήριό τους είναι βασικά πώς θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα και η εξουσία των λίγων, του μεγάλου κεφαλαίου πάση θυσία. Γι' αυτό η πολιτική τους, με τις όποιες παραλλαγές μεταξύ τους, δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους όλα τα λαϊκά στρώματα. Και μη δυσανασχετούν όσοι ακόμα μπορεί να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτά υπάρχουν και αποδείξεις, υπάρχουν και ονόματα. Βρίσκονται και στα δικά τους χέρια. Θέλετε λίγο να τα βάλουμε κάτω. Απόδειξη δεν είναι η ίδια η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη που λένε συνεχώς οι άλλοι,
η οποία αποδείχτηκε ότι ούτε δίκαιη μπορεί να είναι, ούτε προς όφελος όλων, όπως σε μόνιμη βάση κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους και η κυβέρνηση και οι άλλες αστικές δυνάμεις. Η ανάπτυξη δική τους, αυτό που εννοούν ανάπτυξη, είναι βαθιά ταξική και στηρίζεται στην εκμετάλλευση, στον ολοένα και μεγαλύτερο τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων για να εξασφαλίζονται μόνο τα κέρδη, μόνο τα προνόμια των μονοπωλίων, των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στην περιοχή, στην Ετωλοκαρνανία, είναι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, ένας από τους σημαντικότερους και πλέον αναπτυσσόμενους και κερδοφόρους για το κεφάλαιο παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μπορούν βέβαια οι ντόπιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων να κοκορεύονται για τις μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο αυτό, όμως όλοι γνωρίζουν και πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιοχής ποιος πληρώνει το τίμημα για αυτές τις επενδύσεις. Ποιος δηλαδή πληρώνει και κυριολεκτικά και μεταφορικά για να μπορούν οι διάφοροι καπιταλιστές να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό μεγάλο ποσοστό κέρδους, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο το δικό τους, της κάθε επένδυσης. Και μη μας πουν πάλι το γνωστό παραμύθι ότι οι επενδύσεις φέρνουν δουλειές και οι δουλειές ευημερία, γιατί και οι πέτρες πλέον γνωρίζουν πως εδώ μιλάμε για δουλειά σε συνθήκες γαλέρας. Χώρια τα μεγάλα περιβαλλοντικά πλήγματα που έχει επιφέρει στον τόπο η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων των ιχθυοκαλλιεργειών, την οποία στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις και η κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με δεδομένο τους σχεδιασμούς που υπάρχουν συνολικά για νέες μονάδες, για επέκταση επίσης των παλιών, τότε δεν θα μιλάμε απλά για πλήγματα, αλλά για εγκλήματα περιβαλλοντικά. Όμως αυτή την ανάπτυξη αποθεώνουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα πολιτικά κόμματα, μια ανάπτυξη που στο μοναδικό κανόνα που υπακούει είναι μόνο το καπιταλιστικό κέρδος. Αν το ΚΚΕ σήμερα αντιπαλεύει τη στρατηγική αυτή, την κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ πριν και του ΠΑΣΟΚ κλπ. Που την υλοποίησαν αυτή την πολιτική, αν βρίσκεται μπροστά στον αγώνα για να μην δημιουργηθούν οι περιοχές ολοκληρωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών με βάση τα συμφέροντα των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, για να υπάρχει έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών με εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, να μην εφαρμοστούν νέοι περιορισμοί στην άσκηση αλληλείας για τους μικρομεσαίους ψαράδες, με άμεσα μέτρα στήριξής τους, είναι γιατί θεωρούμε πως η ανάπτυξη της αλληλείας, της αλλιευτικής παραγωγής και της διαχείρισης των επιμέρους περιοχών της χώρας με αλλιευτικό ενδιαφέρον πρέπει να γίνεται με κριτήριο τις κοινωνικές, τις λαϊκές ανάγκες για φτηνό, για υγιεινό, για ποιοτικό ψάρι. Και αυτό φυσικά μπορεί να το εξασφαλίσει μια άλλη διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Αν το ΚΚΕ επίσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να υπογραφεί άμεσα η συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει κατατεθεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στο Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, επίσης στον αγώνα για να ληφθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους στις ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να μην υπάρξουν άλλες χαμένες ζωές εργατών, είναι γιατί το ΚΚΕ ένα δίκιο αναγνωρίζει, και αυτό είναι το δίκιο των εργατών,
όλων των εργαζομένων. Και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τον τουρισμό, στον κλάδο των τροφίμων, οι εργάτες στα μεγάλα εργοτάξια στον κλάδο των κατασκευών που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, που συνεχίζουν να δουλεύουν με χαμηλά μεροκάματα, ακόμα και με ανασφάλιστη εργασία, πολλοί και χωρίς καν μέτρα προστασίας, ξέρουν ποιο είναι το δίκιο τους. Γι' αυτό κρατούν μικρό καλάθι και δεν το αφήνουν όταν ακούνε το Μητσοτάκη να εξαγγέλει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Έλεος πια. Για ποια σημαντική αύξηση μιλάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του? Εδώ ο κατώτατος μισθός βρίσκεται ακόμα και σήμερα περίπου 40 ευρώ πιο κάτω από αυτόν που ίσχυε στις αρχές του 2012, δηλαδή πριν 11 ολόκληρα χρόνια. Για να μην πούμε ότι η εκτείναξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού έχει δώσει νέο χτύπημα στους μισθούς και εξανεμίζει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις πριν καν ανακοινωθούν. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η κοροϊδία και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σημαίνει επαναφορά των τριετιών που στερούν από τους εργαζόμενους από 10% έως και 30% του μισθού. Σημαίνει κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας και συνολικά όλου του αντεργατικού πλαισίου. Για όλα αυτά βέβαια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κάνουν την πάπια. Και την ίδια ώρα ο Χατζηδάκης διαβεβαιώνει ότι η διαμόρφωση του κατώτερου μισθού θα γίνει με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αλίμονο. Άλλωστε, γι' αυτό φροντίζει και ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου που εφαρμόζουν συνενετικά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μαζί με όλα αυτά που προαναφέραμε, θα μπορούσαν να δώσουν έστω μια ανάσα ανακούφισης σε αυτές τις συνθήκες, της μεγάλης ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας. Όπως επίσης, ανάσα για το λαϊκό εισόδημα αποτελούν οι τροπολογίες που το τελευταίο διάστημα το ΚΚΕ κατέθεσε 2 φορές στη Βουλή. Τροπολογίες για την κατάργηση του ΦΠΑ και άλλων φόρων σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια, τις οποίες απέρριψαν όλοι οι άλλοι ασυζητητοί. Ο λόγος είναι προφανής, γιατί όλοι τους έχουν ως Ευαγγέλιο μόνο τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρηματιστήρια και την απελευθέρωση ενέργειας, τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, όπως τις λένε. Και ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Κάθε φορά τσακώνονται μόνο για τα διάφορα πας, για τα καλάθια και για τα επιδόματα ανακύκλωσης της ίδιας φτώχειας. Άλλωστε, όλοι δίπλα στις υποσχέσεις τους γράφουν κοστολογημένες, τόσο όσο δηλαδή επιτρέπει η διασφάλιση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων. Αλήθεια, πόσο κοστολογεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων εδώ στο νομό, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα από το μεγάλο κόστος παραγωγής σε εφόδια και άλλα φυσικά και πάρα πολύ χαμηλές την ίδια ώρα τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Εμείς πάντως ξέρουμε πως επιβίωση για τους αγρότες και ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, δεν συμβιβάζονται. Τι απάντηση δίνουν στα προβλήματα που συνεχώς πολλαπλασιάζονται, αν πάρει κανείς υπόψη ότι ουσιαστικά δεν αποζημιώνονται για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί, και βέβαια
πολλοί δεν παίρνουν εντελώς ούτε καν αυτές τις πενιχρές αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, γιατί με τα διάφορα κριτήρια που βάζει τους πετάει εκτός. Γιατί σήμερα, αν θες να στηρίξεις τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να στηρίξεις τα δίκαια αιτήματά τους, που όπως ξέρουν και οι ίδιοι, θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την παραγωγή, να μπορέσουν να ζουν από το μόχθο τους. Αιτήματα όπως η μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση της τιμής του ρεύματος, πλαφών 0,07 του ευρώ ανά κιλοβατόρα, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, του προστίμου ρήπων και του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων για τη λαϊκή κατανάλωση, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσα προϊόντα πουλήθηκαν κάτω του κόστους ή υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στη διάθεσή τους, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει, να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100% των ζημιών. Το ίδιο, ανάλογα, ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και εμπόρους που και εδώ στην Αιτωλοκαρνανία τους πνίγουν τα χρέη στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στις ασφαλιστικές εισφορές. Ενώ και λόγω των χαμηλών μισθών, των μεροκαμάτων επίσης και της ακρίβειας, υπάρχει και πολύ χαμηλός τζίρος, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν στις υποχρεώσεις τους και να βλέπουμε να κλείνουν συνεχώς μαγαζιά, ακόμα και στους πιο κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου. Το λιγότερο που χρειάζεται είναι επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, διαγραφή χρεών τώρα σε εφορία και τράπεζες, πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών, καθώς και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία το ΚΚΕ τα έχει καταθέσει με τροπολογίες και προτάσεις νόμου στη Βουλή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόδειξη ότι η πολιτική τους δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν όλο το λαό, είναι και η υγεία του ελληνικού λαού, η οποία ακόμα και σήμερα, παρά την εμπειρία της πανδημίας, παραμένει τραγικά υποβαθμισμένη. Η εικόνα στα κέντρα υγείας στην Αιτωλοκαρνανία, στα δύο νοσοκομεία επίσης του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, είναι μια μικρογραφία της τραγικής κατάστασης που επικρατεί συνολικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή βέβαια την τραγική κατάσταση επικαλέστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, υποδομές, εξοπλισμό για να προχωρήσει σε ένα επόμενο μεγάλο αντιλαϊκό βήμα με το πρόσφατο νόμο για το νέο ΕΣΥ. Ποιο είναι αυτό? Να οδηγήσει τους εργαζόμενους στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας κάθε μορφής και να θέτουν σε κίνδυνο έτσι την υγεία και τη ζωή τους, μένοντας για μήνες σε λίστες αναμονής για ένα διαγνωστικό έλεγχο, για ένα χειρουργείο, για μια θεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία. Η επιλογή αυτή έρχεται και κουμπώνει με την αντίληψη που έχουν όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτής της συνύπαρξης, όπως λένε, του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, η οποία δήθεν μπορεί να είναι και αρμονική. Αυτά τα παραμύθια μας πουλάγαν χρόνια τώρα και μέσα στην πανδημία. Το είδαμε, το ζήσαμε. Η μόνη αρμονία που υπάρχει είναι να θησαυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. Όσο όμως υπάρχει αυτή η επιχειρηματική δράση, όσο η υγεία του λαού μας γίνεται εμπόρευμα,
τόσο θα γιγαντώνεται η υποβάθμιση, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ίδια τη ζωή του λαού. Το ίδιο ισχύει τώρα και με τις ελλείψεις στα φάρμακα, που βιώνουν αυτές τις μέρες με τραγικό μάλιστα τρόπο πολλές λαϊκές οικογένειες. Τρεις λέξεις αποτυπώνουν το πρόβλημα. Φάρμακο, εμπόρευμα, κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος σήμερα, εν έτη 2023, που οι οικογένειες με παιδιά αναζητούν ένα αντιπυρωτικό σιρόπι και δεν το βρίσκουν. Ή γιατί άλλα φάρμακα αναγκαία είναι πανάκριβα. Και το σοβαρό αυτό πρόβλημα δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ούτε οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, γιατί κανείς τους δεν αμφισβητεί στο ελάχιστο την προφανή και βασική αιτία του προβλήματος, που είναι το ίδιο το φάρμακο εμπόρευμα και η ελεύθερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι αυτοί τους έχουν σαν Ευαγγέλιο. Σήμερα τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να εξομαλύνει την κατάσταση, πέρα από το να απαγορευτούν εδώ και τώρα όλες οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων και να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε νέα αύξηση τιμών στο όνομα δήθεν των ελλείψεων και της ανεπάρκειας. Δωρεάν φάρμακο για το λαό, για κάθε ασθενή την ώρα που το χρειάζεται, αυτό είναι το επίγον. Και αυτό βέβαια σημαίνει σύγκρουση με την πολιτική αυτή που όλα τα υποτάσσει στις ανάγκες της αγοράς, ακόμα και στην υγεία και στα φάρμακα του λαού. Συναγερμός έχει χτυπήσει αυτές τις μέρες όχι μόνο με τις ελλείψεις των φαρμάκων, με τα τεράστια προβλήματα κυρίως έχει χτυπήσει συναγερμός τώρα που υπάρχουν ιδιαίτερα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες για την περίθαλψη των μικρών παιδιών. Και εδώ δεν μπορεί τίποτα λιγότερο να γίνει ανεκτό, πέρα από το να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα η πλήρης στελέχωσή τους, η έγκαιρη, ασφαλής, δημόσια, δωρεάν περίθαλψη όλων των παιδιών της χώρας μας. Το είπαμε και με την παρέμβασή μας στον Υπουργό Υγείας στη Βουλή, το λέμε και από εδώ, πίσω από αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μια επιπλέον απόδειξη για όλα αυτά που συμβαίνουν είναι η κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό μπλοκ ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Ρωσία και με την Ελλάδα εδώ να έχει χωθεί ως το λαιμό μέσα σε αυτό τον πόλεμο. Να συζητάει ακόμα και την αποστολή S-300, να έχει μετατρέψει σε πολεμικό ορμητήριο κάθε γωνιά της χώρας, άρα και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Και με αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή, την οποία στη φάση αυτή τρέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο όνομα της δήθεν ευρωνατοϊκής αλληλεγγύης, συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί όλοι τους στοιχίζονται πίσω από το στρατηγικό στόχο, όπως λένε, της αναβάθμισης του γεωπολιτικού ρόλου της άρχουσας τάξης της χώρας για τα δικά της κέρδη, τον οποίο αυτό στόχο όλοι υπηρέτησαν ως κυβερνήσεις πριν και σήμερα, αλλά και ως αντιπολίτευση. Ποιος λοιπόν μπορεί να αποτρέψει τους κινδύνους, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις για το λαό μας, για την νεολαία μας, από την εμπλοκή στον πόλεμο? Οπωσδήποτε όχι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτές τις συνθήκες, γιατί ακριβώς υλοποιούν μόνο δεσμεύσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Μόνο που αυτές οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται στο κενό, αλλά σε μια περίοδο που οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί διεθνών παικτών. Και στην περιοχή μας η όξυνση αυτή εκφράζεται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
η οποία είναι πολύ πιθανό το διάστημα να πάρει ακόμα και τη μορφή ενός θερμού επεισοδίου. Χωρίς βέβαια και αυτό το ενδεχόμενο να ακυρώνει τους νατοϊκούς μηχανισμούς αποκλιμάκωσης της έντασης και τα όποια ευρωατλαντικά κανάλια έχουν ανοίξει, τα οποία βέβαια είναι ανοιχτά και προχωρούν σε διάφορα παζάρια και για άλλες επικίνδυνες όμως διευθετήσεις εφόλης της ύλης. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις, κλιμάκωση των εκβιασμών για να αποδεχθεί ο λαός μας επώδυνους και επικίνδυνους συμβιβασμούς, κομμένους και ραμμένους στα συμφέροντα της αστικής τάξης και των νατοϊκών και αμερικάνων συμμάχων της. Η στάση, συνεπώς, όλων των άλλων κομμάτων σε όλα αυτά γίνεται ταυτόχρονα σήμερα και κριτήριο ψήφου γιατί χρειάζεται ενίσχυση του ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές. Γιατί μόνο το ΚΚΕ είναι το κόμμα που αποκαλύπτει ότι ο στόχος της λεγόμενης νατοϊκής υποτίθεται συνοχής που κυριαρχεί στην ατζέντα όποιας κυβέρνησης εκλεγεί, οδηγεί σε επικίνδυνους συμβιβασμούς για το λαό και συνολικά για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Μια ακόμα απόδειξη επίσης, συνολικότερα για την κατάσταση αυτού του συστήματος, είναι η σαπίλα, είναι η διαφθορά που αναδύεται από κάθε πόρο αυτού του σάπιου συστήματος. Η ουσία, λέω, ότι είναι ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα των Πάτσιδων και των Καϊλίδων φύτρωσαν στο έδαφος της ίδιας της νομιμότητας και της λειτουργίας του κράτους, του κεφαλαίου, των διαφόρων ενώσεών του, όπως είναι το ίδιο το διαφθορείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι τους προσκυνούν. Φυσικά, πρόκειται για ένα κράτος που είναι ικανότατο, είναι ταχύτατο όταν πρόκειται όμως να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, των τραπεζιτών, όταν είναι να τρέξει την αντιλαϊκή πολιτική, να την επιβάλλει επίσης με την καταστολή, με τον αυταρχισμό, αλλά είναι παντελώς ανίκανο, παντελώς δυσκίνητο όταν πρόκειται για τις ίδιες τις ανάγκες του λαού μας, για την προστασία της ζωής του λαού. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, με τις καταστροφές από πυρκαγιές, από σεισμούς, από πλημμύρες, όπως αυτές που έζησαν και οι κάτοικοι εδώ στην Αιτωλοκαρνανία. Από παντού λοιπόν και από όπου κι αν το πιάσει κανείς, σε ένα συμπέρασμα θα φτάσει. Ότι καμιά κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμη ή συνεργασίας, δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτά τα διέξοδα που ζει ο ελληνικός λαός. Θα πει κάποιος, το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, αλλά τι να κάνουμε, εκλογές έχουμε τώρα και στις εκλογές έχουμε συγκεκριμένες επιλογές, μια κυβέρνηση πρέπει να βγει, ποια κυβέρνηση θα έχουμε. Ναι, έχουμε εκλογές, όμως εμείς, ο λαός ψηφίζει και βγάζει τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό πρέπει λίγο να σκεφτούμε βαθύτερα, γιατί το πραγματικά κρίσιμο σήμερα είναι η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμη και δυνατός να γίνει μόνο ο λαός. Και αυτό σημαίνει επίσης δυνατό ΚΚΕ. Μόνο μια τέτοια προοπτική μπορεί να διασφαλίσει σταθερότητα, να εξασφαλίσει, να έχει ασφάλεια ο λαός μας. Και όχι βέβαια η λεγόμενη κυβερνητική σταθερότητα, αυτός ο μόνιμος εκβιασμός που γίνεται στις εκλογές, που στην πραγματικότητα σημαίνει αστάθεια και ανασφάλεια όμως για το λαό. Σταθερότητα για το λαό σημαίνει να έχει μια σταθερή δουλειά, με έναν καλό μισθό, να μπορεί να ζήσει, να έχει καλή σύνταξη,
να μην αγωνιά τι θα κάνει άμα αρρωστήσει, να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, να μην νιώθει φόβο, ανασφάλεια, γιατί η χώρα του συμμετέχει σε ένα πόλεμο με τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Τι σχέση έχει αυτή η σταθερότητα με το σκιάχτρο της κυβερνητικής σταθερότητας που κουνάει ο Μητσοτάκης? Καμία. Όμως και αυτός, όπως και οι υπόλοιποι, ξέρουν τι συμβαίνει γύρω τους. Το σύστημά τους δεν είναι παντοδύναμο. Έχει και αυτό τα ζόρια του. Και μάλιστα αυτά τα ζόρια θα μεγαλώσουν το επόμενο διάστημα. Μπορούν να δημιουργηθούν δυνατότητες κλονισμού της εξουσίας τους. Τίποτα δεν μένει ακίνητο και τίποτα δεν είναι ανίκητο. Το ξέρουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που ξανασερβίρουν τώρα την ξυνισμένη σούπα της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης για να εγκλωβίσουν ξανά προοδευτικούς ανθρώπους. Παίρνουν την πρόοδο, μια έννοια ιστορικά και ουσιαστικά ταυτισμένη με τα συμφέροντα και τους δίκαιους αγώνες του ελληνικού λαού, και την κάνουν δώρο με τις πολιτικές επιλογές τους στο μεγάλο κεφάλαιο και στο διεφθαρμένο σύστημά του. Πρέπει να τους πούμε δυνατά και μαζικά: φτάνει πια, ως εδώ. Τι σχέση έχει η πρόοδος με τα πάνω από μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για τα Ραφάλ επίσης και τους άλλους εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά? Τι σχέση έχει πρόοδος με την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού? Γι' αυτό άλλωστε συνεχάρει ο Λάτσης τον Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Ή πόσο προοδευτικό τελικά μπορεί να είναι να ψηφίζεις για μόνιμα χαράτσια στην ενέργεια, εκτοξεύοντας το κόστος για τα λαϊκά νοικοκυριά, κάτι που έκαναν όλοι τους? Να ψηφίζεις να απολαμβάνουν φορολογική ασυλία οι εφοπλιστές και να τσεκουρώνεται ο λαός, κάτι που κάνουν όλοι τους? Και μάλιστα, τι σόι προοδευτικό πρόγραμμα είναι αυτό που χωράνε τα πάντα? Από τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου μεγάλου υπερμνημονίου, με τη στρατηγική επίσης της πράσινης μετάβασης, όπως τη λένε, με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, αυτά βρίσκονται και στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, επίσης και του ΠΑΣΟΚ, εκτός από του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό παντού οι ανάγκες του λαού μας μετριούνται με τη μεζούρα του κεφαλαίου για όλους αυτούς. Να λοιπόν γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όταν και αν το σύστημα χρειαστεί, και θα τους χρειαστεί, να βρεθούν όλοι αυτοί μαζί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και τέτοιες συνθήκες ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα μικρότερα σχήματα είχαμε, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Γι' αυτό τους λέμε, ας αφήσουν έξω από τα βρώμικα παιχνίδια τους το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, κλακαδόρος στην κακοστημένη παράσταση με τίτλο «Προοδευτική κυβέρνηση», που περιέχει από πρώην υπουργούς κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, υποστηρικτές παλιών και νέων μνημονίων, έως και πλυντήρια της ακροδεξιάς και του ΝΑΤΟ, δεν θα γίνει ποτέ. Η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι και θα μείνει εκεί που πρέπει, στους νέους μεγάλους αγώνες, στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, για να βάλουμε φρένο στα χειρότερα, απαιτώντας ό,τι αξίζει σήμερα για αυτό το λαό και τα παιδιά του. Και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Και με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ στις εκλογές, να δυναμώσουν ταυτόχρονα κρίσιμα μέτωπα πάλης, να δυναμώσει η λαϊκή δράση, η πρωτοβουλία,
να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στις αιτίες της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, για να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί φόροι, τα χαράτσια, για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα. Να στηριχτεί πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς που βγάζουν στο σφυρί τα λαϊκά σπίτια, να προστατευτεί η λαϊκή περιουσία από τα αρπακτικά κοράκια των φαντς, να διαγραφούν χρέη λαϊκών νοικοκυριών, να δυναμώσει η δράση μας ενάντια στις επιπτώσεις από την αναβαθμισμένη εμπλοκή της Ελλάδας στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, αλλά και της όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να φωτιστεί η προοπτική, να ενωθούν όλοι και όλες, εργάτες, εργάτριες, υπάλληλοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, γυναίκες, νέοι και νέες, σε ένα μεγάλο, ενιαίο, πανελλαδικό αγώνα ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στον καπιταλισμό. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, επειδή ακριβώς το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα σύγκρουσης με το σημερινό αδιέξοδο δρόμο, επειδή δεν έχει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην μεγάλη καπιταλιστική εργοδοσία, στην εξουσία του κεφαλαίου, επειδή δεν δέχεται να δέσει τα χέρια του στο πλαίσιο μιας αντιλαϊκής κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο και μπορεί να πρωτοστατεί στη μεγάλη αυτή εργατική λαϊκή αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση που αφορά τόσο το σήμερα, τα άμεσα και επίγοντα προβλήματα του λαού, όσο κυρίως το αύριο των παιδιών μας, την προοπτική με στόχο μια μεγάλη, πραγματική, ιστορική λαϊκή νίκη για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Με δύναμη. Με δύναμη, με αποφασιστικότητα, από σήμερα οργώνουμε όλο τον νομό, όχι μόνο για να εκλέξουμε τον βουλευτή που δικαιούται το ΚΚΕ εδώ, αλλά και για να πάρουμε ένα πολύ ακόμα πιο υψηλό ποσοστό, κάτι που να δείχνει ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Γεια σας, σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.